κύριε, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε από τα απαραίτητα για την ζωή ενός ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού διαφημιστικά μηνύματα. Συνεχίζουμε εδώ στην εκπομπή Επίκαιρα με καλεσμένο στο στούντιο τον κύριο Ζωή Πεπέ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι η εκπομπή αυτή καταρχήν είναι μαγνητοσκοπημένη και δεύτερον, πολλοί από εσάς ή κάποιοι εν πάση περιπτώσει από εσάς θα είχατε την ευκαιρία να ακούσετε λίγο πολύ αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα με τον κύριο Πεπέ στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο ξενοδοχείο Σάμος εδώ στην πόλη της Σάμου. Λοιπόν, είπαμε κύριε Πεπέ να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Αντιμετώπιση του χρέους. Και όταν λέμε αντιμετώπιση του των χρεών, μάλλον θα πούμε, όχι του χρέους του εξωτερικού, είπαμε λίγο πολύ αυτό το πώς μπορεί να γίνει, αλλά τι συμβαίνει με το εσωτερικό χρέος, με το χρέος το δικό μου, το δικό σας, το χρέος που έχουμε τουλάχιστον το 90% των Ελλήνων προς το δημόσιο και στις τράπεζες. Ο δεύτερος πυλώνας, όπως το παρουσίασαμε στο πρόγραμμα στη ΔΕΘ για την επανεκκίνηση της οικονομίας, είναι η αντιμετώπιση από τη μια μεριά των οφειλών που υπάρχουν σε τράπεζες και είπα δύο κουβέντες νωρίτερα. Το δεύτερο είναι στην εφορία και τους υπόλοιπους δημόσιους οργανισμούς όπως ΔΕΗ που είπατε και τα λοιπά, που εδώ βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρχουν επιτροπές, εκτός από ότι θα υπάρχουν δόσεις, θα υπάρχουν και επιτροπές οι οποίες θα εξετάζουν τις περιπτώσεις εκείνες που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε με όρους όπου ο καθένας θα προσπαθεί να πληρώσει ό,τι μπορεί να πληρώσει με 2-3 παραδοχές. Το ένα είναι ότι αν κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει κάποια χρέη, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να αυτό το διάστημα να παγώνει το χρέος του και να επανεξετάζεται όταν θα έχει εισόδημα να πληρώσει. Για την περίοδο που έχει κάποια εισοδήματα, δεν μπορεί το χρέος στην εφορία ή σε άλλους οργανισμούς να ξεπερνάει το 20% σε μία επιχείρηση μόνο ή το 30% αν είναι περισσότερα από μία επιχείρηση ή τράπεζες των αποδοχών που έχει μέχρι ένα ύψος. Θα το δούμε το ύψος ανάλογα με τα δεδομένα αυτά. Και το τρίτο βέβαια μεγάλο ζήτημα που τίθεται είναι ότι θα πρέπει να σταματήσουμε πια την επιδρομή που γίνεται τη φορολογική, που μάλιστα είναι προσανατολισμένη έτσι να παίρνει ισότιμα από τους έχοντες και μη έχοντες, με στόχο δικό μας τα μικρά και μεσαία εισοδήματα να ελαφρυνθούν από αυτή τη φορολογία, έτσι ώστε να μπορούν να βοηθήσουμε στο να υπάρχει οικονομική δραστηριότητα και βέβαια να δούμε έναν αναλογικό φόρο ανάλογα με τα εισοδήματα σε εκείνους οι οποίοι έχουν και κατέχουν. Με αυτή τη λογική το πρώτο βήμα που έχουμε δεσμευτεί είναι η κατάργηση του έμφυα. Ο έμφυα είναι η συνέχεια του χαρατσού, μια διαδικασία, ένας νόμος ο οποίος είναι κοινωνικά απαράδεκτος και επιβάλλεται μόνο σε άλλες εποχές και με άλλους όρους. Ωραία. Θα καταργηθεί ο έμφυα και θα έρθει κάτι άλλο? Υπάρχει ανάγκη να έρθει κάτι άλλο, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Στη δική μας φορολογική πολιτική θα υπάρχει φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα είναι αναλογικός, δηλαδή κάποιος, αν πεις, που με βάση τα στοιχεία που θα δούμε από πού θα ξεκινάει και με ποια λογική, διότι χρειάζεται να σχεδιαστεί σωστά, ώστε να μην παίρνεις φορολογία από κάποιον που έτυχε να έχει ένα ακίνητο που μπορεί να το χρησιμοποιεί και σαν πρώτη κατοικία και από λόγους κληρονομιάς και τα λοιπά, χωρίς κανένα εισόδημα και χωρίς καμία συσσόρευση και νόμιμους τρόπους το κατέχει και μπορεί να είναι σε ένα επίπεδο, δεν θα πάρει ίδια χρήματα με κάποιον που επενδύει σε ακίνητα και διαμορφώνει όρους συσσόρευσης μέσω των ακινήτων περιουσίας. Συσσωρεύει δηλαδή με περιουσία ένα πλούτο που μάλιστα μπορεί να μην έχει φορολογηθεί. Αυτοί λοιπόν θα πληρώσουν. Ξέρετε κάτι όμως, ο ιδιώτης, εάν ας πούμε μου έτυχε μια κληρονομιά, μου είχαν 2-3 ακίνητα τα οποία τώρα δεν ξέρω τι να τα κάνω και ψάχνω να βρω πώς θα πληρώσω τον έμφυα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτόν που επενδύει όπως είπατε σε ακίνητα και ο οποίος
Όταν κάνει την επένδυση σε ακίνητα, δεν τα κάνει σε φυσικό πρόσωπο, αλλά τα κάνει σε μια εξωχώρια εταιρεία, στα νησιά Κέιμαν ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να πιάσουμε. Δηλαδή, το ένα είναι ότι θα φορολογηθεί μια περιουσία από ένα επίπεδο και πάνω και μάλιστα και ελέγχοντας και τον τρόπο που έχει αποκτηθεί και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Το δεύτερο είναι φυσικά το κομμάτι των offshore και των διαφόρων τρόπων όπου κάποιοι επενδύουν προσπαθώντας να αποφύγουν τη φορολογία. Εδώ η αποφυγή της φορολογίας και με στοιχεία που έχουμε παρουσιάσει σήμερα είναι το μόνο που δεν υλοποιείται από τις μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Γιατί πιστεύετε ότι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, γιατί εξυπηρετούνται πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα και υπάρχει πολύ συγκεκριμένη διαπλοκή. Δηλαδή, να πούμε το απλό παράδειγμα. Ναι. Υπήρχε μνημονιακή δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα βάλει διαδικασία ελέγχου των καυσίμων, ώστε να μην υπάρχει μια τεράστια φοροδιαφυγή. Σαφώς, ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Το μόνο που δεν έχει εφαρμοστεί από τα μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης είναι αυτό. Γιατί δεν έχει εφαρμοστεί? Ο έλεγχος των διαφόρων ληστών με γιώτα, όπως είναι η Λαγκάρ, η λίστα που υπάρχει από τα εμβάσματα που φύγανε στο εξωτερικό, οι διάφορες άλλου είδους τέτοιες λίστες που έχουμε από χρήματα που έχουν φύγει στο εξωτερικό, όχι μόνο με εμβάσματα και με άλλους τρόπους, για τα οποία δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος. Λέμε για τα χρήματα που έχουν φύγει παράνομα. Παράνομα. Όχι, γιατί υπάρχει μια γενικότερη, ο κόσμος μπερδεύεται και πιστεύει. Εγώ είπα έλεγχος καταρχάς. Όχι, δεν το λέω για εσάς. Ότι όποιος έχει μια κατάθεση σε μια τράπεζα στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί είναι το παιδί του, σπουδάζει κάπου ή οτιδήποτε άλλο, ότι αυτόματα μπαίνει σε αυτή τη λίστα. Δεν είναι έτσι όμως. Φυσικά δεν είναι έτσι. Όταν λέμε έλεγχος, εννοούμε έλεγχο. Να ελέγξουμε δηλαδή τα χρήματα που βγήκαν έξω, τι χρήματα είναι, αν φορολογήθηκαν, και αυτά να τα φορολογήσουμε αν δεν φορολογήθηκαν. Και αν είναι μαύρα και είναι ξέπλυμα χρήματος, φυσικά να εφαρμοστούν οι νόμοι. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό από το ήδη υπάρχον. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή για όλα αυτά ότι δεν έχει γίνει καμία κίνηση. Και δεν έχει γίνει κίνηση γιατί υπάρχει διαπλοκή συγκεκριμένη. Το έχουν ομολογήσει. Από τις 2.000, διαβάζω εδώ από τις σημειώσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, 2.004 ονόματα που υπήρχαν στην λίστα Λαγκάρ. Ναι, ναι. Έχουν ελεγχτεί 5 το 2013 και 20 το 2014. Γιατί? Ναι. Γιατί? Αντίστοιχα για τα εμβάσματα εξωτερικού. Έχουν ελεγχθεί, λέει, μόνο 10 περιπτώσεις το 2013, έχουν 2 το 2013 και 10 το 2014. Γιατί? Μέσα από εκεί, ήδη από αυτά που ελέγχθηκαν, έχουμε εισοδήματα. Έχουν προκύψει δηλαδή φορολογικές υποχρεώσεις που έφεραν 12 εκατομμύρια στην πρώτη περίπτωση, ήδη από αυτές τις 25. Και κάποια 5 εκατομμύρια από τις 2 και 5, 7 το θέμα των εμβασμάτων στο εξωτερικό. Ναι. Με τις offshore εταιρείες έχουν ελεγχθεί μόνο 34 το 2013 και 40 το 2014. Όχι, και το 2014 δεν μας έχουν δώσει στοιχεία. Από τις 34 που ελέγχθηκαν το 2013 έχουν ήδη βρεθεί ότι χρωστάνε 40 εκατομμύρια να πληρωθούν στο δημόσιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ύλη φορολογητέα υπάρχει. Βούληση δεν υπάρχει και δεν είναι γενικά και αόριστα, ούτε άχρωμη η έλλειψη βούλησης. Δεν υπήρχε ποτέ δυνατότητα όταν υπάρχουν διαφόρων μορφών διαπλοκές. Το βάρος που θα δώσουμε εμείς σε αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Και βέβαια τα καλάθια που κρατάμε δεν είναι μεγάλα. Αν δείτε στην εξαγγελία που κάναμε, περιμένουμε από τα 85 δισεκατομμύρια εκκρεμών υποθέσεων ότι μπορούμε να έχουμε έσοδα το επόμενο διάστημα, την επόμενη χρονιά, γύρω στα 3 δισεκατομμύρια. Ένας απόλυτα ρεαλιστικός στόχος, ως ελάχιστο, για να χρηματοδοτήσουμε τα υπόλοιπα κομμάτια. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαπλέκεται και ξέρουν όλοι καλά, γι' αυτό σήμερα όλη η διαπλοκή προσπαθεί να δώσει τα ρέστα της, όπως λέμε, ώστε να μην γίνουν εκλογές, να μην αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ το γρηγορότερο δυνατό για να διευθετήσει, να εξασφαλίσει. Γιατί ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή τη λογική θα πάρει τα χρήματα που χρωστάνε όλοι αυτοί. Όπως και η μέσω των εταιριών συναλλαγές που γίνονται. Ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει μια τεράστια φοροδιαφυγή. Οι έλεγχοι που γίνονται είναι ελάχιστοι. Άρα και από εκεί έχουμε να πάρουμε
εισοδήματα για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους μειέχοντες και να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που εμείς εξαγγείλαμε ως άμεσα μέτρα ανακούφισης του κόσμου και δυνατότητα από εκεί πέρα λειτουργίας της οικονομίας. Και ξέρετε κάτι, εκείνο που μας λένε όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για μια υγιή επιχειρηματικότητα, απελευθερώνονται και δυνάμεις, διαμορφώνονται όροι για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Γιατί όλο αυτό το διάστημα, ακόμη και ο περιπτεράς που δεν έκοβε απόδειξη, θεωρεί τον εαυτό του, η μικροεπιχείρηση, ως μέρος του προβλήματος. Ενώ εκείνοι είναι τα θύματα το ότι δεν πληρώνουν φορολογία όλοι οι άλλοι. Ναι. Και δεν είναι το... Πάντως, το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια φορολογική συνείδηση στον Έλληνα, στον βαθμό τουλάχιστον που είναι σε άλλες χώρες, νομίζω ότι παίζει ρόλο και είναι πρόβλημα για την πορεία των δημοσίων εσόδων. Είναι σίγουρα πρόβλημα, αλλά σε ένα δίκαιο και απλό φορολογικό σύστημα, εμείς πιστεύουμε όπως σε όλες τις άλλες χώρες. Και εδώ, όταν μάλιστα δίνεις και ένα ιδιαίτερο βάρος στα εισοδήματα των μικροαπασχολούμενων και των μικρών επιχειρήσεων, να τη διαμορφώσεις. Όταν ξέρουν ότι κανένας από τους μεγάλους δεν πληρώνει τίποτα και προσπαθούν στο δωμάτιο που νοικιάζει ο άλλος να δώσουν όλο το βάρος της φορολογικής σύσπραξης, αντιδρά εκείνος ο κόσμος. Εμείς δεν θα ενθαρρύνουμε να μην πληρώνουν κάποιοι το φόρο. Μόνο που θα είναι δίκαιος ο φόρος και τα χρήματα που θα εισπράττονται θα έρχονται στην κοινωνία. Θα έρχονται πολλαπλά με παροχές ώστε να διαμορφώνεται η συνείδηση. Αν δεν έρχεται, γιατί να διαμορφωθεί η συνείδηση? Να ρωτήσω κάτι. Κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μια τροπολογία στη Βουλή σχετικά με την φορολόγηση των εφοπλιστών, η οποία γίνεται εθελοντική. Θα γίνει ένα σχόλιο σε αυτό. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν πρόκειται αυτό, εάν και εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει την εξουσία, να συνεχίσει να το διατηρεί. Εμείς θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να πληρώνουν και πρέπει να υπάρχει νομικό πλαίσιο που όλοι θα πληρώνουν με βάση τις δυνατότητές τους και τα εισοδήματά τους. Σε εκείνη τη λογική εντάσσονται και οι εφοπλιστές. Ο τρόπος που θα το αντιμετωπίσουμε έχει πολλές δυσκολίες, το ξέρουμε, αλλά και η λογική ενός εφοπλιστή που το προηγούμενο διάστημα είπα ας έρθει να μας φορολογήσει ο Τσίπρας, είδα ότι σήμερα είναι φυλακή. Σημαίνει ότι μέσα και τρόποι υπάρχουν να πιέσεις και να βρεις δρόμους όπου ο άλλος να είναι νόμιμος και να πληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις του. Με αυτή τη λογική εμείς δεν θα πάμε να καταστρέψουμε τομείς της οικονομίας, αλλά δεν μπορεί και κανείς να λέει ότι εγώ δεν πληρώνω τίποτα. Υπάρχουν δρόμοι. Και πολύ περισσότερο δεν αποδεχόμαστε τη λογική του εθελοντισμού. Τι σημαίνει εθελοντισμός? Υπάρχει κάποιος που είναι υπεράνω του νόμου και λέμε ότι πρέπει κάποιος να έχει ελληνική σημαία απλώς για να την έχει, χωρίς να πληρώνει και να έχει και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις? Και δεύτερον, το είχαμε ξαναπεί αυτό. Η Ελλάδα έχει πολλά πλεονεκτήματα που κάποιους τους κάνουν να είναι εδώ και το εφοπλιστικό κεφάλαιο να έχουν βάση εδώ. Και θα φτιάξουμε και άλλες υποδομές ώστε να διευκολύνουμε στο να υπάρχουν επιχειρηματική δραστηριότητα και στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ταυτόχρονα θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί ώστε να τηρούνται οι υποχρεώσεις τους. Αυτή είναι η δική μας πολιτική στον αντίποδο αυτού που γίνεται σήμερα. Πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει καταλάβει την ουσία του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ή ότι μένει στα απλά, στα επιγραμματικά, αυτά τα οποία διαβάζεις εφημερίδες, ακούεις στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, τις κορώνες και τα χτυπητά γράμματα? Εγώ πιστεύω ότι... Το λέω αυτό γιατί το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τα οικονομικά προγράμματα όλων των κομμάτων, δεν είναι πατάω ένα κουμπί και αλλάζει η εικόνα την άλλη μέρα αυτόματα. Εμείς νομίζω και ο Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, αλλά και σε πολλές άλλες ευκαιρίες, ακόμη και χθες που μίλαγε στο φεστιβάλ της Νεολαίας, εκείνο που υπογραμμίζει είναι ότι το πρόγραμμά μας είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης άμεσα των προβλημάτων της οικονομίας και αυτό μας ενδιαφέρει να καταλάβει ο κόσμος. Η προετοιμασία η δική μας στην κατεύθυνση που μπορεί να κινηθείς για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα έχει κατατεθεί. Συνεχώς εμβαθύνουμε και είμαστε ίσως το μόνο κόμμα που προσπαθεί με τέτοια δουλειά να προετοιμάσει το επόμενο διάστημα τον τρόπο εφαρμογής αυτού του προγράμματος. Ο κόσμος έχετε δίκιο, ο πολλής κόσμος, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι τι προτείνεις να κάνεις για αυτά που έχουν σχέση
με τη δική του δυνατότητα να επιβιώσει, το εισόδημά του, τη δυνατότητα να αναπτύξει μια δραστηριότητα επιχειρηματική, οικονομική, και ταυτόχρονα το τι παροχές του δίνει αυτή η κοινωνία, αυτό το κράτος. Αυτά μπορεί να καταλάβει άμεσα. Το ότι του λέμε ότι στην αντίπαδο, στον αντίποδα μιας πολιτικής που εφαρμόζεται, που έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις στη ζωή του, για αυτά τα που είπα νωρίτερα, εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, και αυτό το καταλαβαίνει. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να γίνουν εύκολα αυτά χωρίς τον κόσμο δίπλα σου. Διότι υπάρχουν συγκρούσεις. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο στίχημα. Θα αντιδράσουν. Είναι σίγουρο. Και ήδη η διαπλοκή των μέσων επικοινωνίας, των εργολάβων, των τραπεζιτών, αυτών που διαχειρίζονται τις τράπεζες που τις έχουμε πληρώσει εμείς και είναι δικές και είναι του ελληνικού λαού, αυτών οι αντιδράσεις είναι μεγάλες. Τους ενδιαφέρει ακόμη και μια μέρα να μείνει η κυβέρνηση για να τους λύσει ζητήματα που θα αυξήσουν τις δεσμεύσεις και τα ωφελήματά τους. Κάνουν τα πάντα για να το εξασφαλίσουν. Μια μέρα ακόμη την κυβέρνηση. Αυτό το ξέρει, νομίζω, πια ο κόσμος. Και εκεί πατάμε εμείς για να κινητοποιήσουμε αυτόν τον κόσμο, να μας ψηφίσει, να πιέσει να γίνουν εκλογές, να μας ψηφίσει και την άλλη μέρα να στηρίξει απέναντι στις αντιδράσεις που θα υπάρχουν. Διότι σας λέω, ο τρόπος που προσπαθούν με κάθε μέσο να μείνουν στην εξουσία και να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους είναι πολύ μεγάλο. Σας είπα για τη φορολογία. Αποκρατικοποιήσεις, τι θα κάνετε? Το ΤΑΙΠΕΔ, ας πούμε, να το καταργήσετε? Θα συνεχιστεί αυτό? Διάβαζα χθες ότι είναι, λέει, όρημα ο ΟΛΠΘ, ο προγραμματισμός λιμένος Θεσσαλονίκης, κάποια άλλα λιμάνια, αλλά και τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι έτοιμα να βγουν στην αγορά στους επόμενους 5-6 μήνες. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θυμάμαι ότι όταν το ΠΑΣΟΚ έβγαζε τα ζητήματα αποκρατικοποιήσεων, ο Αλλοσκούφης πριν αναλάβει η κυβέρνηση Καραμαλή τότε, μαζί με τον Καραμαλή τον Κώστα, έβγαιναν και έλεγαν ότι αν χάσουμε και τα ασημένια, τα μαχαιροπύρωνά μας, τα σημικά μας, δεν έχουμε κανένα περιθώριο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της οικονομίας. Αν αυτό ίσχυε το 7 και το 8, σήμερα ισχύει στο πολλαπλάσιο. Χωρίς δηλαδή αυτό το πλούτο, αυτό τα μέσα που έχει στα χέρια του για να δημιουργήσει όρους ανάπτυξης μια κυβέρνηση, τα περιθώρια στενεύουν. Εμείς, κομμάτι της παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι η αξιοποίηση προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας αυτών των, αυτών των επιχειρήσεων. Είναι δηλαδή σημαντικό το να παραμείνει η ΔΕΗ ως εργαλείο για να μπορέσει να βοηθήσει την ανάπτυξη. Να δώσει δηλαδή σε επιχειρήσεις που λέμε ότι θα επανακινήσουν, ένα κίνητρο είναι παροχή ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες υποδομές, που σημαίνει λιμάνια, ξενοδοχεία, λιμάνια, αεροδρόμια κτλ. Με το κόμιστρο που έχει επιβληθεί και που μπορεί να πολλαπλασιαστεί, δεν λέγεται κόμιστρο, το τέλος που δίνεται για στα αεροδρόμια στην Αθήνα, περιορίζεται η δυνατότητα ανάπτυξης του τουρισμού. Το ίδιο θα ισχύει και για τα λιμάνια και για τα αεροδρόμια της περιφέρειας. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μπορείς να επιδοτήσεις δηλαδή μια τουριστική ανάπτυξη με άλλα πρότυπα, αν έχεις στα χέρια σου αεροδρόμια και λιμάνια. Για να αντιμετωπίσεις την ανθρωπιστική κρίση, σου χρειάζεται η ΔΕΗ, γιατί μία από τις εξαγγελίες μας είναι ότι 300.000 νοικοκυριά σήμερα χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους να πάρουν φθηνό ρεύμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχεις αυτά τα εργαλεία. Το ίδιο και με άλλα μέσα που έχεις στα χέρια σου, είτε είναι ορυκτός πλούτος, είτε είναι οι υποδομές που έχεις για ναυπηγεία, για τις επιχειρήσεις όπως η ΕΑΒ. Η λύση των παρόντων τώρα, μιας και αναφερθήκατε για τον ορυκτό πλούτο, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η κρίση, δύο πράγματα θα μας έσωζαν. Ο κύριος Σόρας και ο ορυκτός πλούτος. Ναι. Ο ορυκτός πλούτος τι γίνεται? Έχετε εικόνα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται με αυτή την περίπτωση και αν πραγματικά υπάρχει? Εννοείται για τα πετρέλαια τώρα. Για τα πετρέλαια, ναι. Η εικόνα που υπάρχει είναι αυτή που έχει δημοσιοποιηθεί. Δεν έχουν γίνει σε βάθος έρευνες. Ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί υπάρχει. Έρευνες όμως που να μπορούν να μιλάνε για συγκεκριμένα κοιτάσματα,
δεν έχουν ξεκινήσει ούτε στα πιο όριμες διαδικασίες, όπως είναι στην περιοχή του Ιωνίου, όπου έχουν γίνει οι πρώτες ενδείξεις ότι υπάρχουν πρώτες μετρήσεις, ναι. Το μέγεθός τους και η δυνατότητα εκμετάλλευσης είναι αφού γίνουν οι έρευνες, αφού δηλαδή προχωρήσουν τα σχέδια. Βέβαια, οι συμβάσεις που πάνε να υπογραφούν ήδη δημιουργούν προβλήματα σε δύο επίπεδα. Το ένα μεγάλο είναι το περιβάλλοντος, που έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη. Φανταστείτε στα νησιά, όπως είναι δίπλα η Ζάκυνθος και το υπόλοιπο η Αιγαίο ή αύριο εδώ στην περιοχή, στις περιοχές της δικές σας, να υπάρχουν συμβάσεις που να μην τηρούνται ιδιαίτερα αυστηροί όροι, ώστε να μην κινδυνεύσει ποτέ το περιβάλλον. Το δεύτερο είναι το τι θα αποκομίσει η χώρα από ποια εκμετάλλευση τέτοιων κοιτασμάτων. Άρα και τώρα ακόμη που γίνονται οι έρευνες έχει μια πολύ μεγάλη αξία και εμείς έχουμε δώσει βάρος και φυσικά παρακολουθούμε όλη αυτή τη διαδικασία να μην υπάρχουν συμβάσεις και δεσμεύσεις που όποιος πλούτος δεν θα τηρεί αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Το όφελος το οικονομικό αλλά και το όφελος για το περιβάλλον και την κοινωνία. Πάντως βλέπω ότι έχει υποχωρήσει το θέμα, δεν μπαίνει και πολύ στην πολιτική ατζέντα. Όπως έμπαινε στο ξεκίνημα της κρίσης. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πια αρκετά υποψιασμένος να μπορείς να του ρίξεις για τις ανάγκες να απαντήσεις σε κάποιο πρόβλημα λέγοντας ότι θα βγάλω πετρέλαια. Ναι. Δεν τολμάει πια και η κυβέρνηση και η υπευθυνότητα η δική μας δεν αφήνει περιθώρια για λαϊκισμούς. Μας ενδιαφέρει και για αυτό το κομμάτι αυτών των κοιτασμάτων να κοιτάξουμε με ποιο τρόπο θα το ερευνήσουμε. Δεύτερο, υπάρχουν και διάφορα ζητήματα. Η ΑΟΣ είναι τεράστιο ζήτημα και έχει σχέσεις με τις συνδέεται άμεσα με τις διεθνείς σχέσεις μας, τον τρόπο που θα τις χαράξουμε και τα λοιπά. Και με μεγάλα συμφέροντα από πίσω. Βεβαίως. Και βέβαια ο ρηκτός πλούτος δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε και άλλο ρηκτό πλούτο. Βεβαίως, όμως και με τα από τους βοξίτες και τους λιχνίτες μέχρι τα ζητήματα που αφορούν το χρυσό στην Χαλκιδική. Χρυσός. Μια επένδυση που μόνο προβλήματα έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα και έχει εξυπηρετήσει όμως πολύ μεγάλα συμφέροντα από τους εθνικούς μας εργολάβους που ωφελούνται από αυτό, μέχρι βέβαια τις πολυεθνικές και τον τρόπο που τα αξιοποιούν, καταστρέφοντας το περιβάλλον και τις ζωές ανθρώπων και την ανάπτυξη που υπάρχει εκεί, τουριστική κτλ. Άρα αυτά τα ζητήματα είναι μεγάλα ζητήματα που στην ατζέντα μας και τα έχουμε μελετήσει και βλέπουμε τον τρόπο που θα τα αξιοποιήσουμε προς όφελος, είπα, της οικονομίας αλλά ταυτόχρονα και της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Για το περιβάλλον το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας, βεβαίως, δεν το πληρονομήσαμε. Πόσο κάποιες δηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς από κυβερνητικούς αξιωματούχους, τις δηλώσεις, παίρνω την ευκαιρία από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, ότι δηλαδή αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι τράπεζες θα χαθούν τα λεφτά από τις τράπεζες. Ξέρετε κάτι, το θεωρούσα, προσωπικά θα το πω, θεωρούσα αστείες αυτές τις δηλώσεις, ότι δηλαδή δεν μπορεί κάποιος σοβαρός άνθρωπος να τις λάβει υπόψη του, αλλά έτυχα σε μια κουβέντα με αρκετά σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι ρωτούσαν έτσι με επιμονή αν είχαμε κάποιες πληροφορίες δημοσιογραφικές πότε μπορούν να γίνουν εκλογές, για να δουν τι θα κάνουν με τα λεφτά τους. Σας προβληματίζουν αυτού του είδους οι δηλώσεις? Φυσικά μας προβληματίζουν. Μην ξεχνάτε ότι επιβεβαιώθηκε κάτι που εγώ ειδικά λόγω του χώρου που κινούμε το είχα διαπιστώσει, ότι το προηγούμενες εκλογές είχαμε ένα background που αντιμετωπίστηκε φέρνοντας χρήματα, όπως ήταν δεσμευμένοι. Με στρατιωτικά. Ναι, χρήματα. Το τελευταίο διάστημα εγώ ήμουν από αυτούς που τρέχανε να είναι τα ATM σχεμάτα για να μην δημιουργηθεί και παραπέρα πανικός. Αυτό δυστυχώς ισχύει. Ο πανικός όμως της κυβέρνησης και η λογική ας καταστραφούν όλα αρκεί να φοβήσουμε τον κόσμο για να μείνουμε στην εξουσία είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να το καταδικάσει ο ελληνικός λαός. Πιστεύουμε όμως ότι η αποφασιστικότητα και με το πρόγραμμα και με την ορθολογική προσέγγιση που έχουμε σε όλα τα προβλήματα και στο θέμα των τραπεζών σας ΣΥΡΙΖΑ βοηθάει ώστε όλοι να καταλάβουν ότι παίρνοντας τα 5 χιλιάρικα, τα 15 χιλιάρικα, γιατί αυτά είναι τα πολλά λεφτά που υπάρχουν, εκτός από ένα μικρό μέρος. Καλά, τώρα ο κόσμος, αν έχει κάποιος στην τράπεζα, είναι κάποιες μικροοικονομίες. Δεν είναι οι μικροοικονομίες δηλαδή, όχι μόνο δεν κινδυνεύουν καθόλου, αλλά το να φύγουν από την τράπεζα και να δημιουργήσουν ένα πανικό,
πολλαπλά μπορεί να κινδυνεύσει κάποιος που τα παίρνει και πάνω απ' όλα προσπαθεί να κόψει το κλαδί που καθόμαστε όλοι. Mm-hmm. Άρα πιστεύουμε ότι υπάρχει όριμος κόσμος. Το πρόγραμμά μας είναι τόσο σαφές και θεμελιωμένο που δεν αφήνει περιθώρια για να φοβηθεί κάποιος για τις καταθέσεις του. Το πρώτο που ασχολούμαστε σαν ΣΥΡΙΖΑ είναι να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή σταθερότητα στην οικονομία και μάλιστα θα ενισχυθεί αυτή η σταθερότητα με την ανάληψη του ΣΥΡΙΖΑ παρά τώρα έτσι όπως δημιουργούνται δεκάδες κίνδυνοι mm-hmm. και αυτό το περιβάλλον που δεν αφήνει περιθώρια να ανασάνει η οικονομία μας. Άρα θα υπάρχει σταθερότητα, ο κόσμος πιστεύουμε ότι δεν θα φοβηθεί και η ανευθυνότητα όλων αυτών πιστεύω ότι θα είναι άλλος ένας λόγος να τους καταδικάσω. Δεν μου για κάτι τελευταίο. Ποια είναι αυτή η περίφημη ελληνική ιδιαιτερότητα που δεν μας αφήνει να προσεγγίσουμε κάποια πράγματα εθνικά και με ομονόηση, ας πούμε το φορολογικό σύστημα. Είμαστε από τις χώρες η οποία δεν έχει σταθερό φορολογικό σύστημα. Είμαστε από τις χώρες στην οποία οι επιχειρηματίες και οι πολίτες, πολλών μάλλον οι επιχειρήσεις, δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει την επόμενη μέρα. Είναι τόσο δύσκολο να φτιαχτεί ένα φορολογικό σύστημα κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες μας και να λειτουργεί σε βάθος χρόνου, ώστε όλοι να ξέρουμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Κύριε Σφαρνιά, νομίζω ότι είναι πια διαπιστωμένο ότι ο τρόπος που λειτουργήσαν 40 χρόνια τώρα αυτά τα κόμματα που ήσαν στην εξουσία ήταν πελατειακό, που εξυπηρετούσε συγκεκριμένες διαπλοκές. Για να μπορέσουν αυτό να το κάνουν καλύτερα, χρειαζόντουσαν ένα σύστημα και φορολογικό, όχι μόνο, και φορολογικό όμως, που να μπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες. Το πώς δηλαδή θα λέμε ότι είστε υποχρεωμένοι να πληρώνετε αυτά τα χρήματα, ναι. Παραδείγματος χάρη όταν δόθηκαν οι άδειες στην τηλεόραση στις μεγάλες, οι άδειες για την διεθνή, για την πανελλαδική εμβέλεια, ήταν να πληρωθούν κάποιοι φόροι για αυτές τις άδειες. Δεν πληρώθηκαν ποτέ. Γιατί? Όταν χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα που κάποιοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν, μέσα από διάφορες δεδαλώδεις διαδικασίες απαλλάσσονται. Αυτή λοιπόν η πελατειακή λογική και η εξυπηρέτηση διαπλοκών που σου βάζουν ένα νόμο για να σε κρατάνε στο χέρι και από εκεί και πέρα κρατώντας στο χέρι να μπορούν να σε απαλλάξουν για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, έχει δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση που κανέναν δεν εξυπηρετεί και θα δημιουργεί και συνείδηση ενός στοιχειώδους δίκαιου φορολογικού συστήματος, που δεν θα λύνει το πρώτο πρόβλημα, γιατί εμείς θέλουμε μια ανακατανομή που να πληρώνουν οι έχοντες και να εξυπηρετούνται όλοι εκείνοι που έχουν μικρότερη φοροδοτική ικανότητα. Λέω εγώ, όχι σε αυτό το επίπεδο που είναι η διαφορά μας με αυτούς που ασκούν εξουσία, αλλά στο απλό, σε αυτό που θέλουν να κάνουν. Δεν το θέλουν σταθερό, δεν το θέλουν συγκεκριμένο, γιατί θέλουν κάθε φορά να διαπλέκονται και να εξυπηρετούν συμφέροντα σε πλατειακή λογική. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πεπέ, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο εσείς στην κουβέντα μας. Εγώ εκείνο που θέλω να προσθέσω, ευχαριστώ και εγώ καταρχάς για το φιλόξενο κανάλι σας. Εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ και θα αποτελέσει, όπως είπε χθες ο πρόεδρος, την εξαγγελία, οι προγραμματικές δηλώσεις της άλλης μέρας που θα αναλάβει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ρεαλιστικό, αντιμετωπίζει τα άμεσα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία, δημιουργεί όρους μιας επανεκκίνησης της οικονομίας, δεν λύνει τα προβλήματα, υπάρχει ανάγκη για την υλοποίησή του να γίνουν συγκρούσεις, χρειάζεται ο κόσμος που θα επιβάλλει τις εκλογές, θα μας ψηφίσει να βρεθεί δίπλα και στις συγκρούσεις, τις μικρότερες ή μεγαλύτερες που θα γίνουν, και για να υλοποιηθεί αυτό το άμεσο πρόγραμμα, αλλά και για να προχωρήσουμε σε μια διαδρομή όπου πραγματικά θα υπάρξει στην Ελλάδα και ανάκαμψη και ανάπτυξη, και πάνω απ' όλα οι άνθρωποι θα μπορούν να βλέπουν ότι και μέλλον υπάρχει και προοπτική για καλύτερες μέρες με μεγαλύτερες δυνατότητες και ποιοτικές και καλύτερες οικονομικές. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω κλείνοντας. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό θα γίνει γρήγορα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, ελπίζουμε να
προσθέσαμε κάτι απόψε στην ενημερωσή σας, κάτι ουσιαστικό. Άλλωστε για αυτόν τον λόγο είμαστε εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας αυτό το βράδυ Τρίτης και σε επανάληψη βράδυ Παρασκευής στην εκπομπή Επίκαιρα. Ευχές για μια όμορφη συνέχεια.